δεν μπορούν να καταπιούν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους υγειονομικούς. Η Μίνα Γκάγκα λέει, σέβομαι την απόφαση, αλλά το αφήνω εκεί, πικραμένη. Και ο Πλεύρης το έριξε στο γέλο τα ο Θανάσης. Σε εκπομπή σήμερα να χλεβάζουν δημοσιογράφοι και Πλεύρης τους ανεμβολίας τους. Να λένε ότι φοβούνται τον Αντίχριστο κι άλλο. Εμβολία στους υγειονομικούς. Που επιστρέφουν, ναι. Από σου 1η Ιανουαρίου. Είχα την εντύπωση, λέει, είναι ο υγειονομικός εδώ ο εμβολίας τους. Είχα την εντύπωση, κύριε Πλεύρη, ότι η ανεμβολία στη υγειονομική είναι ψεκασμένη. Είναι, λέει, τώρα τους κάνουμε την αναμνηστική δόση. Και έχει εδώ τον ψεκασμό. Εντάξει, εδώ. Έτσι γίνεται η αναμνηστική σαν εμβολία. Ψεκασμό η αναμνηστική. Ναι, ναι, ναι. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Πλεύρης, γιατί και για τον ίδιο είναι ένα θέμα τώρα αυτό πώς θα το διαχειριστεί. Μέρος με τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Σας έχει και η καθημερινή σήμερα στο σκίτσο. Δεν ξέρω αν το είδατε, είναι ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Σας έχει εδώ να ψεκάζετε τους ανεμβολίες υγειονομικούς. Ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Σας έχει εδώ να ψεκάζετε τους ανεμβολίες υγειονομικούς. Ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Σας έχει εδώ να ψεκάζετε τους ανεμβολίες υγειονομικούς. Είναι τώρα, τους κάνετε την αναμνηστική δόση εδώ. Του ψεκασμού. Τι πρέπει να γίνει τώρα με αυτούς, κύριε Υπουργέ, εδώ λέει, χάσαμε, κύριε Πλεύρη. Θα γυρίσουν λοιπόν όλοι τώρα αυτοί πίσω από πρώτη πρώτου. Αυτοί όλοι γυρνάνε βάσει τη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία η κυβέρνηση θα τη σεβαστεί. Εσείς το θεωρείτε, εβδομάδα... το θεωρείτε ήττα αυτό για την κυβέρνηση. Πώς το αξιολογείτε? Εγώ το θεωρώ ήττα για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Και θα σας πω κάτι ευθέως, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάω. Όλους. Ρωτώ ανοιχτά εδώ πέρα. Άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι άμα του κάνει εμβόλιο έχει το χάραγμα του Αντιχρίστου ή του αλλοιώνεται το DNA. Τον εμπιστεύεστε να είναι ο γιατρός σας εάν θα πάτε στο δημοσίο? Εγώ δεν τον εμπιστεύω. Ήταν μόνο τέτοιοι, τόσο ακραίοι ή ψεκασμένοι εντός εισαγωγικών? Ήταν και άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν ότι φοβάμαι γιατί δεν έχει δοκιμαστεί, φοβάμαι γιατί έχω μια σχετική ευπάθεια. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, διαφωνεί με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Χαρακτηρίζει το καλάθι του φτωχού ως ένα μηδενικό. Είναι μια απάτη. Είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα του κυρίου Γεωργιάδη, το καλάθι του φτωχού, γιατί αυτός λέει το εφήβρε. Θα το κάνει και εξαγωγή προς άλλα κράτη για να το εφαρμόσουν. Επί της ουσίας δεν προσέφερε τίποτα και το λένε οι φορείς που κάνουν την έρευνα αγοράς, τονίζει. Ένα προϊόν μπαίνει τη μια εβδομάδα στο καλάθι. Την επομένη βγαίνει γιατί πρέπει να κρυβίνει. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία λέει ψέματα σε ό,τι αφορά τη μείωση πληθωρισμού από το 12,1 στο 9,1%. Και το εξηγεί, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας, μέσα σε ένα μήνα αν έρχονται τα προϊόντα διαβίωσης το 24,5%, πώς γίνεται να κατέρχεται μόνο 3 ο πληθωρισμός και αν κατέρχεται. Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των υποκλοπών. Εγώ, όπως σε όλα τα άλλα σκάνδαλα που έχουμε δει και καταλάβει, ποιοι αποφαίνονται, δεν περιμένω κάτι. Εφόσον η δικαιοσύνη αποφασίζει και αμελητή δίδει προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής την υπόθεση για διερεύνηση και δεν υπάρχουν 2 δικαστές μέσα σε αυτές τις Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, εγώ δεν περιμένω τίποτα στο Ελλαδιστάν. Ούτε πολιτική ευθύνη είδαμε να λαμβάνει κανείς, ούτε ευθυξία, ούτε εθνική συνείδηση, παρά ασυνειδησία απάντες. Θα διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και εμείς θα το καταπιούμε. Ενθυμούμεθα όλοι τον Οτσαλάν το 1999 και ντρεπόμαστε για τα όσα έπραξαν οι θύνοντες τότε. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσέφυγε Αμντούλα Χοντζάλαν κατά Ελλάδας, μηνύοντας
ουσιαστικά τη χώρα μας, για το πώς συνελήφθη το 1999 και για το γεγονός ότι η Ελλάδα ουσιαστικά δεν εφάρμοσε τους κανόνες που προβλέπει η Διεθνή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεκτή έχει γίνει η αίτησή του από το Ευρωδικαστήριο. Σήμερα βρίσκεται φυλακισμένος στο νησί Ιμραλή και ζήτησε από την Αθήνα την υπεράσπισή της για το ζήτημα. Η νήσος Ιμραλή βρίσκεται στη νότια θάλασσα του Μαρμαρά. Να τονιστεί πως εκεί είναι ο μοναδικός κρατούμενος και φυλάσσεται από δεκάδες ένστόλους. Ο Πιερακάκης πρώτος στις υποκλοπές και σε άλλα μαύρα, αλλά πάβει την λειτουργία πλατφόρμας πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την ενίσχυση οπτικοακουστικών έργων μέσω Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. Να απαντήσουν τώρα, λένε, στους ξένους παραγωγούς και στους συνεργάτες τους. Εκεί που ανακοινώνει ο Μητσοτάκης τη χρηματοδότηση καθεστώτος ενίσχυσης Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, δύο εβδομάδες αργότερα, ο αρμόδιος οργανισμός κατεβάζει τα ρολά του. Ο Μπογδάνος τόνιζε χθες ότι τα χρήματα πηγαίνουν και σε εγκληματικές οργανώσεις και το απέδειξε με έναν Πακιστανό. Σειρά του Σκρέκα. Να μας αφήσει αφωνούς. Ναι, θα δώσει τα 17 εκατομμύρια ευρώ για τεχνικούς συμβούλους, αλλά όχι σε έναν, σε πολλούς. Διατεθεί το ποσό 17 εκατομμυρίων για τις συμβουλές των Κώστα Σκρέκα. Όλο αυτό έχει προκαλέσει σάλο. Και ησυχάστε, έρχεται η απάντηση ότι όλα αυτά τα χρήματα θα τα λάβουν 8 εταιρείες με τις οποίες θα συνάψει συμφωνία για τεχνικούς συμβούλους. Εντάξει, είστε φυσυχασμένοι. Στα των μαχών τώρα, η Πολωνία είναι έτοιμη να προσαρτήσει εδάφη στη Δυτική Ουκρανία καθώς περιμένει αντάλλαγμα για την στήριξη που παρήχε στην Ουκρανία αλλά και για την πρόσφατη πτώση πυράβλου στα εδάφη της. Αυτά τα δηλώνει ο Σεργέι Ναρίσκιν, διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας. Αυτά τα μεταδίδει το ΡΙΑ Νοβοστή, μα και η Πράβδα. Σύμφωνα με τον Σεργέι Ναρίσκιν, η Πολωνία επιθυμεί το Λβίβ, Τερνόπιλ, Ιβάνο, Φρανκίσκ, Βόλγιν και τις περιοχές Ρίβνη. Ξεχνάμε, ο πρόεδρος Ντούντα έχει δώσει εντολή να προετοιμαστεί μια επίσημη αιτιολόγηση για τις αξιώσεις Πολωνίας σε όλη τη Δυτική Ουκρανία. Εδώ βλέπουμε Πόλωνο και Ρουμάνο που κατ' επανάληψη τόνιζαν πως ίσως βρίσκονται στο στόχαστρο Ρωσίας. Θα ευρεθεί προ εκπλήξεως μεγίστης ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Δείτε και αυτό, ακούσατε, συμφόρηση στο Λονδίνο 112 και πλέον χιλιάδων Αλβανών που εορτάζουν την ανεξαρτησία της Αλβανίας. Εδώ ο Μπακογιάννης γιορτάζει μόνος του, η Ομόνια στα χρώματα Αλβανίας. Πείτε μου τη γνώμη σας, υπάρχουν και τα βιβλία μου στην Amazon στα αγγλικά, γιατί ελληνικά εκεί δεν γνωρίζουν, τουρκικά ναι. Λοιπόν, υπάρχει το βιβλίο «Αλβανία, εφεύρημα του Βατικανού», είδατε και από έρευνες παλαιότερα στην Α1 τηλεάστη. Οι ακριμένες ειδήσεις, έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε. Να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ. Και το βίντεο με τον Μπακογιάννη. Πηγαίνουν στο Αθηναίοι. Τα παιδιά πραγματικούς Αθηναίους. Μιλάτε για Αθηναίους. Πραγματικούς Αθηναίους. Όπως εγώ είμαι Αθηναίος, είναι και αυτοί οι Αθηναίοι. Τα παιδιά τους μεγάλωσαν με τα δικά μας παιδιά. Πηγαίνουν στο σχολείο με τα παιδιά μας. Πολλοί εξ αυτών κατατάσσονται στο στρατό με τα παιδιά μας και εργάζονται όλοι μαζί.
Δεν υπάρχουν πια διαφορές. Και αυτή ακριβώς είναι η επιτυχία της ενσωμάτωσης.